Τσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Πώς από την υποκριτική, η μεγάλη αγάπη είναι μηχανές. Εντάξει, η μοτοσυκλέτα είναι τρόπος ζωής, είναι ο τρόπος να μετακινήσεις, ο τρόπος να ευχαριστιέσαι τα πράγματα. Το δικό σας παιδί κάποια στιγμή στο μέλλον. Παιδί. Ήθια. Οδηγεί και μοτοσυκλέτα και γουρούνα, από όλα, οπότε... Μικρό δεν είναι. Όχι, είναι ήδη μεγάλος, 9 χρόνων οδηγεί πολύ καλά. Οδηγεί μηχανή το παιδί από τόσο μικρή ηλικία και η μητέρα ότι το ξέρει. Δεν τη ρωτήσαμε. Ρωτήσαμε. Όχι, αλήθεια είναι ότι επειδή και η Θεοφανία οδηγεί και επειδή ήξερε ότι ό,τι γινόταν θα γινόταν με απόλυτη ασφάλεια και με όλο τον εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιούσε ο Αχιλλέας, είχε εμπιστοσύνη και από τα 4 διαβαλά και πάει βόλτα. Απλώς είναι ένας τρόπος να μαθαίνεις τα παιδιά με ασφάλεια το πώς να χειρίζεται το μέσο. Και να σου πω και την αλήθεια και να ξεμπερδέψει από τις αγωνίες της εφηβείας, γιατί δεν θα οδηγήσει περνώντας ο καιρός. Δουλειές κάνατε? Πάρα πολλές. Τι, από τύπος που μοιράζει φυλάδια, φωτοτύπης, οικοδόμος, μαραγκός, όλες τις ειδικότητες της οικοδομής. Τι άλλο. Ποια ηλικία? Από τα 13-14 μέχρι τώρα. Είσαι και συγγραφέας. Τι περιβάλλον μεγαλώσατε, πόσο σας επηρέασε δηλαδή το περιβάλλον? Αγάπη, πολύ. Δύσκολα χρόνια, δικτατορία. Τα περισσότερα μέλη, εγώ ξέρετε, έχω βαφτιστεί στην Αχυροποίητο εδώ. Και όταν με βάφτισαν, ρώτησε ο παπάς, λέει, άντρες δεν έχει αυτή η οικογένεια? Ήταν όλη η εξορία, φυλακή και τα λοιπά. Ήταν μόνο γυναίκες στη βάφτισή μου. Εντάξει, νομίζω ότι και αυτός ήταν ένας παράγοντας ο οποίος καθόρισε την πορεία παρακάτω, τους προβληματισμούς μου σε σχέση με την κοινωνία, σε σχέση με το δίκαιο. Και τριγύρω σου να βλέπεις τα βουνά. Ένα ζευγάρι αποφασίζει να κάνει οικογένεια. Είναι αποτυχημένη προσπάθεια όταν χωρίζει και μεγαλώνει το παιδί και με τους δύο, αλλά όχι στο ίδιο σπίτι? Σκέφτεστε να κάνετε κάτι? Θέλω να πάρω. Ξέρω, δεν ξέρετε τι θα κάνετε. Αυτά που βλέπω γύρω μου δεν βλέπω για όλους να μένουν μαζί, γι' αυτό. Να δώσω οδηγίες? Όχι. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό που λέει, ξανά φτιάξει τη ζωή του. Ναι. Η ζωή μια χαρά είναι φτιαγμένη. Κάποια στιγμή έρχεται για κάποια ζευγάρια που αποφασίζουν ότι δεν μπορούν να μοιραστούν τα ίδια πράγματα που μοιράζονταν. Εγώ νομίζω ότι το ιδανικό είναι να κρατάνε τα στοιχεία τα οποία τους ένωσαν, τα στοιχεία που τους έφεραν κοντά, να κρατάνε την αγάπη μεταξύ τους και να μην καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Να μην προσβάλλει. Όταν υπάρχει πάθος, βέβαια, αυτό είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπήρξε. Είναι κατώτερο ένστικτο. Και καλό να το αποφεύγουν οι άνθρωποι. Να πει πάθος. Είναι καλό να κάνουμε βόλτες στο παρελθόν για να το θυμόμαστε που και που? Αν δεν έχουμε παρελθόν, έχουμε ένα ανάπηρο παρόν και μηδενικό μέλλον. Τι γίνεται με το όταν υπάρχει ένα παιδί όμως στη μέση? Το παιδί ξέρει από την αρχή ότι πρέπει να ξέρει την αλήθεια? Δεν πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Το παιδί, αυτό που έχει ανάγκη το κάθε παιδί, είναι να έχει καθαρό πεδίο. Είχατε ενοχληθεί από τις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα και το σχόλιο του για το ότι φιλοξενούσατε την πρώην σύζυγό σας μέχρι να γεννήσει το δεύτερο παιδάκι της? Έμενε στο σπίτι της. Πριν μετακομίσει με τον σύντροφο? Ναι, αυτό είναι το κανονικό. Και ποιο είναι το όριο? Δεν υπάρχει όριο. Το όριο το τοποθετούμε εμείς. Όσο επιτρέπει τον άλλον να μπει παραμέσα, τόσο μπαίνει. Το Γιώργο Λιάγκα που σχολίασε, μετά πήγατε καλεσμένο. Και βέβαια πήγα καλεσμένος. Ο Γιώργος έπεσε θύμα το ρεπόρτερ του. Άλλο το μετέφεραν, άλλο είπε, άλλο έγινε. Πάντως είστε μπροστά για την εποχή. Είναι αυτό που λέμε. Τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω και να με παρεξηγήσετε. Η εποχή είναι πίσω. Είστε πολύ Ευρωπαίος όμως. Θέλω να πω ότι μιλάτε. Έχετε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό σας, αλλά αυτό είναι λογικό για το παιδί σας. Αυτό τι είναι, ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό? Είναι σωστό, αλλά ίσως είμαστε... Έχετε δίκιο, είμαστε πίσω. Έχουν μόλις πηδήξει από τα δέντρα κάτω στη γη, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή πρέπει να χαλάσεις σχέσεις με τους ανθρώπους, δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να κουβεντιάζεις, να λύνεις τις διαφορές σου ή να μην τις λύνεις. Το παιδάκι το γνωρίσατε? Την αγαπή. Ναι, μια χαρά είναι, κουκλάκι.
καλλιτέχνες που δέχονται τους θαυμαστές τους μετά το τέλος της παράστασης να φωτογραφηθούν, να μιλήσουν, να συζητήσουν. Δεν το επιδιώκω, αλλά δεν το αρνούμε κιόλας. Έχει τύχει να είστε έξω σε πολύ προσωπική στιγμή και να ενοχληθείτε από θαυμαστή ο οποίος ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί σας, να σας μιλήσει. Έχει τύχει. Ενοχληθήκατε. Το αρνήθηκα. Αλήθεια. Δεν πρέπει να το δεχτώ. Όχι. Η προσωπική στιγμή είναι προσωπική στιγμή. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή σας? Παίζει κανέναν. Δεν υπάρχει έρωτας. Αυτή... Ένας άντρα. Κάτσε άλλο αυτό. Αλλά στη ζωή ενός άντρα ο έρωτας δεν τον ολοκληρώνει. Ο έρωτας καταστρέφει τους ανθρώπους, δεν τους ολοκληρώνει. Τους οδηγεί στον κρεμό. Συμφωνώ. Δεν συμφωνείς γιατί είσαι πολύ μικρή ακόμα. Δεν είμαι τόσο μικρή. Σου είπα. Αποτέλεσμα μεγάλου έρωτα είναι το παιδί μου, ας πούμε. Μπορώ να το ακυρώσουμε αυτό. Απλώς νομίζω ότι τα πράγματα είναι. Είναι καλύτερα να γίνονται λίγο περισσότερο από το κεφάλι πια και όχι τόσο από το αίμα.